Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού για άλλη μια φορά έχει συνάντηση με την ιστορία. Βρισκόμαστε στο χώρο, στο ησυχαστήριο χώρο ενός μεγάλου ανδρός που έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο Κυπριακό την εποχή της εισβολής. Και ποια ιστορία? Την ιστορία αυτή που δεν έχει γραφτεί ακόμα, δυστυχώς, και την ιστορία αυτή που δεν έχει λεχθεί ακόμα, δυστυχώς. Είμαστε στο σπίτι του συνταγματάρχη του Αλέξανδρου Σημειοφορίδη. Κινδύνεψε πολλές φορές στην Κυρίνια για τον ελληνισμό και για την Ελλάδα. Θα μπορεί να μας πει ο ίδιος όσα έζησε, είδε και τράβηξε στην εισβολή, στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Συνταγματάρχη μου, σε ευχαριστώ πολύ που μας δέχτηκες στο σπίτι σου, που μας άνοιξες στο σπίτι σου, για να τα πούμε. Και θέλω να μου τα πεις εσύ πρώτα, να μου κάνεις όλη την εξιστόρηση αυτών που έχει ζήσει, για να δω αν μου αφήσεις ερωτηματικά να σε ρωτήσω. Υπηρετούσα το ΚΕΝ Μεσολογγίου, γύρω στο 58-60. Βγαίνει μια διαταγή από το ΓΕΣ, και λέει όσοι γνωρίζουν τουρκικά ή στοιχεία τουρκικής να υποβάλουν αιτήσεις. Και τα λοιπά, και εγώ υπέβαλα. Επειδή η γιαγιά μου είναι Μικρασιάτισσα. Από πού είναι? Από την Αμάσια. Την Αμάσια, του Πόντου. Ναι. Οι νυφιλάτιδες στα ντουβάρια εκεί είναι σκαλισμένα, οι τάφοι των νυφιτάτων. Εν πάση περιπτώσει, υπέβαλα την αίτηση και όσοι υποβάλαμε και ενέκρινε το επιτελείο, μας κάλεσε να φοιτήσουμε στη Σχολή Ξένων Γλωσσών. Υπόψη, πάντα η υπηρεσία είχε για τα όμορα κράτη, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, είχε πάντα τμήματα φοιτησης. Τουρκική δεν είχε ποτέ, επειδή ήμασταν στο ΝΑΤΟ, αμφότερες οι χώρες, σύνορα δεν υπήρχαν, κοινές ασκήσεις γινόταν κτλ. Όταν έγιναν τα επεισόδια του 64 στην Κύπρο, χρειάστηκε τουρκομαθή η υπηρεσία και το επιτελείο, εν πάση περιπτώσει, και ζητάει από το ΓΕΣ, από την Κύπρο ζητάει από το ΓΕΣ, όσοι φοιτήσανε, εγώ στην υπόψη φοιτήσα, από 4 Ιανουαρίου του 60, κληθήκαμε δηλαδή αυτοί που πετύχανε πάνω από 10, ήμασταν 24 από τους 167 να φοιτήσουμε από 4 πρώτου μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Ένα χρόνο ακριβώς στο τμήμα τουρκικής. Αποφοιτήσαμε και τα λοιπά και πήγαμε στις μονάδες. Όταν έγιναν τα επεισόδια ζήτησε το επιτελείο από τη γη, η ΚΥΠ ζήτησε από το επιτελείο τουρκομαθής, ανύπαντρος, γιατί ήταν ακόμη χειμώνας και τα λοιπά, πώς θα μετακινηθούν οι οικογένειες και τα λοιπά. Έπρεπε να ήμασταν ανύπαντρος, η προϋπόθεση ήταν ανύπαντρος. Μεταξύ αυτών ήμουν 4 ήμασταν, ένα στην Κύπρο, ένα στο Δημότυχο, στη Μυτιλήνη και τα λοιπά και ένα στο κέντρο. Έμεινα 7 χρόνια στο Δημότυχο. Μετατέθηκα, έγιναν τα επεισόδια του 67, αν θυμόσαστε καλά, βρεθήκαμε πρώτου... Λίγο πριν από πόλεμο. Ναι, ναι. Οπότε η Κυρίνια δεν απέδωσε.
και μου δίνουν, χορηγούν φύλλο πορείας και εντολή να πάω στη Γυρίνια να ελέγξω γιατί η Κύπρος δεν απέδωσε. Τι εννοείς δεν απέδωσε? Το κλιμάκιο εκεί που ήταν, όπως ήμασταν εμείς στο Δημότικο, ήταν προϊστάμενο στο δεύτερο γραφείο του, της 16ης Ιεραρχίας, ο Κούρκαφας, ο μετέπειτα αρχικός γιες. Mm-hmm. Ήτανε ωραία τα, είπαμε όλα και τα λοιπά και τα λοιπά, ενώ η Κύπρος δεν απέδωσε. Οπότε με σέρνουν στην Κύπρο να πάω να δω γιατί δεν απέδωσε η Κυρίνια με τα ίδια δεδομένα, ενώ το Δημότυχο και τα λοιπά είχαμε την πρώτη στρατιά εμείς. Mm-hmm. Μέχρι, και είχε και ένα επιπλέον σώμα, όχι μόνο τρία σώματα, και την Οικονομίδια, δηλαδή τότε το 67. Τα είπαμε όλα και τα λοιπά, οπότε έμεινε ευχαριστημένο το ΓΕΣ και είπαν να πάω να δω γιατί δεν απέδωσε η Κυρίνια. Κάνω την έκθεση και μετά από ούτε χρόνο βγαίνει φύλλο πορείας διαταγή να πάω στη Γυρίνια να αναλάβω και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε από το 69 εγώ ανέλαβα το κλιμάκιο της Κυρίνιας. 1969. Ναι, εννοείται. Ναι. Μέχρι το 74 παρακολουθούσαμε τα απέναντι και τα ραντάρ και τα αεροδρόμια και το στρατό ξηράς, το εκτός σώμα στρατού. Να πούμε ότι από την Κυρίνια υπάρχει οπτική επαφή με απέναντι, έτσι. Όταν είναι καλός, όταν είναι καλός ο καιρός, βλέπεις. Το βλέπεις μόνο όταν είναι αντάρα, ναι, κάπως ναι. Είναι ομιχλώδης η ατμόσφαιρα. Οπότε, εκτός σώμα στρατού, 39 μεραρχία και 5η ταξιαρχία, αυτή είναι λίγο προς το Καζίαντεπ, τώρα που έχουν πάθει τα αυτά, ήταν εκεί, ναι. Αυτά, συν το μηχανικό του σώματος και άλλες μονάδες του μηχανικού και του πυροβολικού του σώματος. Και έρχεται το 1974. Όλο αυτό το διάστημα που παρακολουθείτε εσείς. Μα εδώ να σταματήσω. Ναι. Έρχεται, παρακολουθούμε, είπαμε, πέναντι. Τις κινήσεις, ναι. Έρχεται το 1974 και ξέρουμε ότι κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη, εκεί γύρω, γίνεται από τα τρία συντάγματα της 39 Μεραρχίας, ένα σύνταγμα κάνει αποβατική άσκηση. Τη χρονιά αυτή του 1974, Απρίλιο μήνα, αυτά είπαμε αποβατικές ασκήσεις, γινόταν το Σεπτέμβρη, κάπου εκεί γύρω. Τον αρχάς Απριλίου κατεβάζει το 14 από το Μαράς, ναι. Καχραμάν Μαράς. Εκεί ήταν το 14. Το κατεβάζει το 14 σύνταγμα, μια εβδομάδα του κάνει αποπατικές ασκήσεις. Μετά το 49 που ήταν στο Ισλαχηγέ, τα ίδια και αυτό, και μετά το τελευταίο το 50 σύνταγμα του κάνει. Κάνουν λοιπόν αποπατικές ασκήσεις και τα λοιπά. Όλοι... Από εδώ και πέρα ό,τι θέλετε ρωτήσετε. Παρατηρήσατε πριν από αυτό άλλες ύποπτες κινήσεις? Όχι. Όχι. Παρακολουθούσαμε κανονικά το πρόγραμμα της μεραρχίας, της μονάδης, ναι. Ασκήσεις και τα λοιπά. Χειμώνα δεν κάνουν ασκήσεις, ναι. Τίποτε. Κάνανε οπλομηχανήματα και κάτι τέτοια. Από τον Απρίλιο και μετά γινόταν κανονικά ασκήσεις. Αρχίζαν μονάδα, πλημμυρία, λόχος και τα λοιπά και καταλήγαμε στην αποβατική άσκηση το Σεπτέμβρη. Τη χρονιά αυτή κάνει αποβατική άσκηση. Παράξενο. Παράξενο. Πότε την εντοπίσατε την άσκηση αυτή? Αυτομάτως. Αμέσως. Όταν τελείωσαν και τα τρία συντάγματα την αποβατική άσκηση, υπόψη εγώ είχα επικοινωνία με τηλέτυπα, τα οποία ήταν και κρυπτογραφημένα για τέλειο. Προφανώς. Ναι. Δηλαδή έφευγε από το τηλέτυπο το ΚΑΠΑ, στον αέρα γινόταν ύψιλον και στην τελική είχαν μία κορδέλα η οποία αποκρυπτογραφούσε και γινόταν κανονικά. Mm-hmm. Στον αέρα μπορεί να μας κλέβανε και τα λοιπά οι Τούρκοι και τα λοιπά, αλλά δεν... Έπρεπε να βρουν τον κώδικα. Ναι, ναι. Είχαμε το αυτό, δεν γινόταν εύκολα η δουλειά αυτή. Και στείλατε ένα σήμα ότι βλέπετε... Όχι ένα, μη μου λέτε για ένα, γιατί τι να σας πω, όταν ρώτησα εγώ κάποια στιγμή τον τηλετυπίστα εκεί πόσα στείλαμε σήμερα, μετράει εκεί, βγάζαν φωτιές στα τηλέτυπα, 16. Σε μία μέρα. Ναι, αφού είχαν φωτιά βγάλει τα τηλέτυπα. Και στα τηλέτυπα αυτά, στα μηνύματα αυτά, λέγατε ότι κάτι παράξενο... Όχι κάτι, αυτό που γινόταν, τα γεγονότα. Βλέπουμε αποβατικές ασκήσεις εκτός περίοδου. Μάλιστα. Έτσι. Και όλες,
Και όλα τα συντάγματα. Και όλα τα συντάγματα τα παίρνουν. Ενώ γινόταν κάθε χρόνο ένα σύνταγμα. Στα 3 χρόνια περνούσε πάλι από βατιά σου. Ωραία. Τι λέγατε μεταξύ σας, τι είπατε, πώς με τους άλλους συναδέλφους σου εκεί, τους στρατιωτικούς, τι είπατε, τι είναι αυτό, δεν πώς δεν έλεγα εγώ σε κανένα τίποτα. Δεν έλεγες. Εγώ έστανα τα δελτία. Την υπηρεσία στη ΓΥΠ. Στην αίθουσα επιχειρήσεων τη ΓΥΠ. Όπως ήταν το δελτίο και είχε δικαίωμα εγώ δηλαδή, υπήρχε ένας κανονικός, ένα κανονικό δελτίο και τα λοιπά και από κάτω άμα ήθελες κάτι να προσθέσεις εκτός των άλλων εκείνων που έχουν υποθεί και τα λοιπά έλεγες κατά τη γνώμη μου και τα λοιπά, οπότε έφευγε το δελτίο. Έφευγαν, ήρθε μέρα που, όχι κάθε μέρα, κανονικά ήταν σε κανονικές περιπτώσεις στέλναμε ένα δελτίο την ημέρα. Και αν υπήρχε κάτι έκτακτο το έτο, προσθέταμε και το δεύτερο. Συνήθως ένα γινόταν. Τώρα να στέλνεις τόσα δελτία. Ναι. Απάντηση δεν είχες. Αυτό θέλω να πω τώρα. Περίμενα να μου πούνε. Συνήθως παλαιότερα, όταν γινόταν μια άσκηση συντάγματος, ξέρω εγώ, κάτι το έκτακτο και τα λοιπά, αεροπορίες, ραντάρ και τα λοιπά, στέλναν αμέσως. Για κοίταξε, πρόσεχε, δίναν οδηγίες, πρόσεχε και τα λοιπά. Τίποτα. Περνάει ένας μήνας, περνάει 2 μήνες. Κατά τις 20 με 25, αν θυμάμαι καλά, δέχομαι μία επιθεώρηση. 25 Ιουνίου. Μαΐου. Μαΐου. Ναι. Βλέπω δεν μου λέει κανένας τίποτα. Σιγή εχθείως. Υπό άλλα συνθήκας θα με μομραδίζανε. Κοίταξε, με SBC τα λέμε και τα email του Μπλέντορ. Εκεί στο στρατό ήταν παλιότερα τότε, SBC τα λέγανε. Χωρίς πρόθεμα και τα λοιπά, χωρίς αριθμό και τα λοιπά, ένα απλό να ανταλλάσσετε το σήμα αυτό. Δεν μου μιλάει κανένας τίποτα. Κατά τις 20-25 Μαΐου δέχομαι τον προϊστάμενο της αίθουσας των επιχειρήσεων, των πληροφοριών ας πούμε. Γιατί εκεί ο ρο κλάδος που υπηρετούσα εγώ είχε τον κανονικό πλαδάρχη, είχε και τον επικεφαλής των πληροφοριών. Mm-hmm. Έρχεται, λέω, τώρα που ήρθε θα μου πει 5 πράγματα και τα λοιπά. Τίποτα. Ποιος ήτανε? Πέθανε κιόλα. Για την ιστορία του. Όχι, δεν χρειάζεται. Αφού πέθανε και τα λέει. Άμα χρειαστεί. Καλά, ναι. Τα βρίσκουμε αυτά, ναι, δεν είναι, ναι. Τίποτα, σιγά, ναι. Όλοι τα βρίσκουν, τα βρίσκουν. Οπότε... Έρχεται στην Κυρίνια αυτός. Έρχεται στην Κυρίνια μαζί με τη γυναίκα του. Κατά καιρούς πάντα δεχόμασταν από την Αθήνα, όπως ήταν και πάντα. Ανά 2-3 μήνες ερχόταν κάποιος από την Αθήνα, κάτι να πούνε, κάτι να δούνε. Μια επιθεώρηση, μια συζήτηση. Μια τυπική κτλ. Έρχεται, χαιρετηθήκαμε κτλ. Είπαμε 5 πράγματα, δεν μου λέει τίποτα. Αυτά που λες εσύ, ξέρω εγώ τόσο καιρό, 2 μήνες. Δεν τα ήξερε. Σε αυτό πηγαίνανε. Μάλιστα. Και τι σου είπε, ότι δεν τα διάβασε, δεν τα είδε. Δεν μίλησα μαζί του, προσέξτε, θα την ολοκλήρωσα. Κατεβαίνουμε τώρα στην Κυρίνια, στην παραλία. Οι γυναίκες 3 πίσω, εγώ, αυτός στη μέση και δεξιά μου ο προϊστάμενος σταγματάρχης Σιγάλας στην πρεσβεία, τον οποίον υπαγόμουν εγώ. Μέσω αυτού ο προϊστάμενος. Μου λέω, πού θα το αυτοκίνητο περιμένει το βάρο, γιατί θα φύγει το αεροπλάνο, θα φύγει. Σταματάω έξω, λέω τώρα φεύγει αυτός, σταματάω, εν τω μεταξύ έξω, στην απέναντι πλευρά, να γίνεται χαμός, βρασμός, ετοιμασίες και τα λοιπά. Σταματάω και του λέω, κύριε συνταγματάρχα, κάθομαι απέναντι του, κύριε συνταγματάρχα, αν είχα το δικαίωμα, θα σε έπιανα από το γιακά τώρα, θα σε ταρακούναγα, τώρα που θα πας στην Αθήνα, θα περάσω με άσχημο καλοκαίρι και τα λοιπά και τα λοιπά, κατέρια του είπα και τα λοιπά. Και αντί να μου πει λοχαγός εγώ. Υπολοχαγός. Υπολοχαγός. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Κανονικά λοχαγός ήμουν. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα κολλήσω. Αντί να μου πει 5 πράγματα και τα λοιπά, δεν μου μίλησε. Να μου πει τι είναι αυτά που λες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν μίλησε τίποτα. Έφυγε. Λέω τώρα που θα πάει στην Αθήνα, ύστερα από αυτά που του είπα κι εγώ, κάτι θα μου στείλει. Ακόμα έρω περίμενα. Τίποτα! Δηλαδή, μου θυμίζει η ιστορία της Σμύρνη το 22.
που ήταν η εισβολή να γίνει και αυτοί κάνανε πάρτι μέσα εκεί πέρα. Υπήρχανε. Όχι, κάνανε. Στον Άγιο Ανδρέα φορτώθηκε το Σύνταγμα, το τακτικό συγκρότημα και έρχεται προς Χοιρίνια για απόβαση και αυτοί κάνανε στον Άγιο Ανδρέα. Πάρτι. Πάρτι. Ναι, τελετές και εορτές. Μάλιστα. Για να φανεί. Ότι δεν τρέχει τίποτα. Ότι είμαι νορμάλι είναι. Όχι μόνο αυτό. Αντικαθιστούν και την μισή ΕΡΔΙΚ τους παλιούς και θα συναντιόνται στην Αμόχωστο η μισή ΕΡΔΙΚ με τους Τούρκους. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα. Που έφυγαν οι ΕΡΔΙΚΑΡΙ οι καινούργοι, πήγανε στο στρατόπεδο 11 η ώρα κάπου. Δηλαδή πήγανε στα κρεβάτια τους. Δεν ξέρω ακόμη πού είναι τα αποχρωτήρια. Μεσάνυχτα, παραμονής, στις 20 του μηνός. Στις 19 του μηνός. Εντελώς καινούργιοι, δεν ξέραν το χώρο, δεν ξέραν το στρατόπεδο. Η μισή ακριβώς δεν ξέραν τίποτα, ούτε αποχρωτήρια, ούτε τις τουαλέτες δεν ξέρανε. 11 η ώρα φτάσανε. Πάμε λίγο στην Κερίνια που είσαι εσύ. Όταν βγαίνεις έξω και περπατάς στον κόσμο, ο κόσμος βλέπει κάτι απέναντι, ξέρει κάτι απέναντι, σε ρωτάει κάτι πότε? Απέναντι. Όταν αυτές τις μέρες. Για τότε, για τότε. Ναι, για τότε, ναι. Ορισμένος εγώ νωρίτερα τους είπα, έχετε εσείς τόση περιουσία εδώ, πάρτε και κάπου αλλού, κάνα δωμάτιο, ο άλλος έχει τεράστια περιουσία κτλ. Πάντα έλεγα ότι εδώ είναι επίφοβο το μέρος αυτό, το πιο βορεινό μέρος. Γιατί πουθενά άλλου δεν είχε παραλία και τέτοια. Τόσο μεγάλη. Ναι. Εκεί εγώ επειδή μου πιστεύω το φεκάς, το κάνουμε τώρα κτλ. Έχω οργώσει όλη την παραλία. Το πέμπτο μίλι είχε κάμια 50, 100 όχι ακριβώς, 50 μέτρα μέχρι εδώ. Φύγε από κάτω. Στα 50 μέτρα, 3 μέτρα κάτω, 4. Όπου σαν να ήταν φτιαχτό. Απότομα. Όχι. Και εκεί πάντα σκοπεύαν να τύχει. Γιατί το λέω και κάπου αλλού, πιάσαν συνταγματάρχη. Τούρκος συνταγματάρχη με μάσκες κτλ. Στο 5 μίλι να χαρτογραφούν την παραλία. Αυτά ενημερωμένα. Το πιάσανε αυτό, το συλλάβανε. Δεν συλλάβα. Πώς θα το συλλάβανε. Είχαμε δικαίωμα. Τουρκοκύπριος ήταν μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Έκαναν μπάνια και αυτοί μαζί τους. Για τις παραλίες. Όλοι εκεί. Τούρκοι. Στρατιωτικός δεν ήταν. Μα δεν ήταν με τους βαθμούς κτλ. Ήταν όπως ήμουν εγώ. Λουόμενος. Όπως ήμουν και εγώ. Ναι. Τότε δεν υπήρχε δηλαδή νόμος για κατασκοπία ή τίποτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή κάναμε τα στραβά μάτια. Όχι, οι Τουρκοκύπριοι πηγαίναν όπου θέλανε. Φυσικά πηγαίναν όπου θέλανε, αλλά άμα χαρτογραφεί κάποιος τα συγκεκριμένα παράλια. Δεν είναι τόσο βλάκα, εντάξει, το χαρτογραφεί. Δεν είναι και τόσο. Εγώ χαρτογραφώ με τα μολύβια και τα αυτά. Τέλος πάντων. Ωραία. Ενδείξεις υπήρχαν δηλαδή. Έτσι. Πάντα. Πάντα. Πώς το δικαιολογείς ότι δεν σας είπαν τίποτα τόσο καιρό που στέλνεις τα τηλέτυπα εσύ και λες ότι κάτι γίνεται, παιδιά, απέναντι βλέπω μια φυσική κίνηση. Από τον Απρίλιο είπαμε. Ναι. Όχι νωρίτερα. Ναι, από τον Απρίλιο. Ναι. Μεγάλο χρονικό δεν διάστημα. Δεν μου κάνεις τίποτα, είπαμε. Ναι. Σιγή ηχθείως. Ούτε μία λέξη. Αν ζω, σας το λέω. Ούτε ό,τι έκανα εγώ, του κεφαλιού μου, ό,τι εγώ προσπαθούσα να κάνω, τα έκανα. Χωρίς οδηγίες, χωρίς διαταγές. Ναι, και φτάνουμε στην αποφράδα μέρα. Μπράβο, όχι, δεν είναι ακριβώς. Εγώ παρακολουθώ συνέχεια. Λοιπόν, Τετάρτη, πρώτη εισβολής, Σάββατο έγινε, είπαμε. Αλλά για να πω αυτά, πρέπει να πούμε τα απέναντι. Ναι. Τι γίνεται. Πες. Παρακολουθούμε, γίνεται μία σύσκεψη στο έκτο σύνταγμα των Αδάνων. Ναι, εκεί είναι το έκτο σώμα στρατού, στη Μερσίνη, στην έδρα του ενός από τα δύο τάγματα μηχανικού του σώματος. Εκεί γίνεται σύσκεψη. Ο διοικητής των αποβατικών, ταξίαρχος, ναυτέος αυτός, αλλά εκεί ήταν η έδρα τους. Ο διοικητής του μηχανικού. Ο διοικητής, ο επιτελάρχης του επιτελείου, του δέκτου σώματος.
το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο γραφείο της 39 Μεραρχίας. Και ο διοικητής του 50 συντάγματος, ένα από τα τρία συντάγματα που είχε το 50, η 39 Μεραρχία, εκεί. Αυτή λοιπόν εκεί γινόταν σύσσεψη. 12 η ώρα παίρνει από το σώμα ένας επιτελής εκεί και τα λοιπά, λέει, εκεί που κάνουν τη σύσκεψη και τα λοιπά, να τα παρατήσουν τώρα όπως είναι και να πάνε στα γραφεία τους και στις μονάδες τους. Θα πάρουν οδηγίες από εκεί. Τετάρτη βράδυ αυτά. Μεσημέρι, 12 η ώρα είπαμε. 12 μεσημέρι. Γινόταν σύσκεψη εκεί. Ναι. Φεύγουν αυτοί και λοιπά, σε κάνα μισάωρο και τα λοιπά, αρχίζει να δίνεται εντολή. Στο 50 σύνταγμα, πάρτα όλα, μαζευσέ τα και κατέβα στην παραλία. Εσύ και τα λοιπά. Δεν στο διοικητή του ενός από τα δύο τάγματα μηχανικού, κοίταξε, του λέει, επειδή θα έρθουν πολλές μονάδες να δράσουν εκεί στην παραλία της Μερσίνης, κόψε τα πεύκα και καθάρισε την παραλία. Λέει, αυτό για να τα καθαρίσει, του λέει, πρέπει να κόψω, λέει, 1000 δέντρα. Όλο πευκόπιτα ήταν εκεί και τα λοιπά. 1000, του λέει, κόψε όλο το δάσος. Με μια ευχέρεια, κοίταξε, πρόσεχε, τα λοιπά. Κόψε όλο το δάσος. Θα έρθουν μονάδες, πρέπει να βρουν χώρο να σταθμεύσουν. Ορίζουν και έναν ταξιέρχο να συντονίζει όλες τις μονάδες που θα έρθουν από το εσωτερικό κτλ. Και αρχίζουν κατεβαίνουν τώρα από την Αμφιχώρα, μονάδες κτλ. Στην παραλία εκεί. Κατεβαίνει ο αρχηγός στρατού από την Άγκυρα και ο διοικητής της Δευτέρας Στρατιάς από το Εικόνιο. Εκεί υπάγεται και το έκτο σώμα στρατού, στο Δευτέρα Στρατεία. Κατεβαίνουν στα Άδανα και κατεβαίνουν μαζί τους τα τρίτα και τα δεύτερα και τα τρίτα και το τέταρτο γραφείο των επιτελικών γραφείων, των μονάδων του επιτελείου, στα Άδανα. Εκεί λοιπόν γίνονται και αρχίζουν να ανεβαίνουν το Ερκίν. Ήταν ένα αρματαγωγό στην παραλία της Μερσίνης κτλ. Και μαζεύεται σε αυτό επάνω το 50 σύνταγμα. Πάντα ένα σύνταγμα είχε και μία αμέσου υποστηρίξεως πυροβολικό. Και τα σχετικά άλλα όπλα, το μηχανικό, ομάδες, το δημιουργία διαβάσεων κτλ. Κτλ. Και πλαισιώνεται ένα τακτικό συγκρότημα πάνω στο πλοίο κτλ. Και Τετάρτη απόγευμα αυτά ή Πέμπτη πια? Όχι, από Τετάρτη είπαμε τι έγινε. Ναι. Μαζεύονται εκεί, ναι, στην παραλία. Όντας στην παραλία αυτές οι μονάδες, σιγά σιγά αφού είναι έτοιμες, μένουν στο Ερκίν. Επιβιβάζονται στο πλοίο. Ναι. Οπότε λέει και σε έναν ταξίαρχο, πήγαινε, λέει, στον Καϊμακάμι της Μερσίνης και των Αδάνων και τα λοιπά γύρω, ενημέρωσέ τον ότι κάτι πρόκειται να κάνουμε, ετοιμαζόμαστε, όχι πολλά πράγματα, λέει, δεν χρειάζονται πολλά να ξέρουν, το δήμαρχο, τον Καϊμακάμι, τον έπαρχο δηλαδή και τα λοιπά. Ενημερώνουν και αυτούς που γίνονται στην περιοχή τους και τα λοιπά. Οπότε στη διάρκεια αυτή δεν σπάνε ορισμένα, θα λέω τώρα αυτά να τα πω για να τα συσσωρεύσουμε εκεί. Το ένα ραντάρ πρώτα ήταν μέχρι το 67, ήταν εποχούμενο, σε ένα αυτοκίνητο απάνω ήταν. Επειδή έπιανε την Κύπρο μέχρι τη μέση η εμβέλεια, το κάνανε μόνιμο και το κάνανε κανονικά, με αμπρί κάτω και υπόγεια κτλ. Κτλ. Αυτός, προτού γίνουν αυτά, είπαμε, με τη διάρκεια του Μαΐου, ας το πούμε, κάπως έτσι, παίρνει τα Άδανα τις αποθήκες του ΓΕΑ, από την αεροπορία που είναι, τις αποθήκες έχουν και το ΓΕΑ είχε και αποθήκες δικές. Λέει, κοίταξε, εγώ, λέει, περιμένω κάτι υλικά εκστρατείας, ήρθανε. Ο ταγματάρχης, ο επιζημιναγός, ο αποθηκάριος, του λέει, τι θα ζητά υλικά εκστρατείας, κοντάκου, παραξενεύεται αυτός. Σου λέει, υλικά εκστρατείας εσύ, ραντάρ, είσαι στα υπόγεια και ζητάς. Του λέει, δεν σε ενδιαφέρεσαι να του λέει, εγώ περιμένω από το ΓΕΑ υλικά εκστρατείας και πρέπει να αναφέρω στο ΓΕΑ ότι τα παρέλαβα. Λέει, δεν ήρθαν ακόμη. Λέει, έλα σε λίγες μέρες και τέλει, έρχεται, ξαναρωτάει 2-3 μέρες και τέλει. Δεν ήρθαν. Την τρίτη δόση λοιπόν έρχεται, του λέει, έλα να πάρεις τα υλικά. Πάει και αυτός, παίρνει τα υλικά του όλα.
σκηνές, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ό,τι χρειάζεται, εκστρατείας τώρα. Όντας, του λέω, και εκείνος πέρα. Οπότε, εκεί ήταν ένας αντιζημίναρχος, ο διοικητής του ραντάρ αυτού, Τσελεπής, τέλος πάντων το όνομά του είναι χαρακτηριστικό. Είναι. Ναι. Οπότε, οι κρυπτογράφοι τώρα, τι μεσολαβούν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δύο κρυπτογράφοι υπόψιν ότι είναι μόνιμοι υπαξιωματικοί. Mm-hmm. Είναι πεπειραμένοι, όχι στρατιώτες να υπηρετούν τη θητεία τους. Είναι και τα λοιπά. Λέει ο ένας κρυπτογράφος, για κοίταξέ μου, λέει, η κάθε παράγραφος, τάδε και τα λοιπά, δεν μπορώ να τη σπάσω. Τι λέει για την Κύπρο. Λέει ο άλλος, να φέρουν όλα τα οχήματα να είναι φουλαρισμένα, γιατί θα διανύσουν μετά την απόφαση μεγάλες αποστάσεις. Τα άρματα και τα οχήματα να είναι γεμάτα από κάψιμα. Οι στρατιώτες γενικά να έχουν στολές μακρομάνιγες, γιατί θα γίνει έρπιν. Παράγραφος που όταν φτάσουν στην Κύπρο, γιατί θα κάνουν έρπιν κτλ. Δεν σπάγαν για τα σήματα και τα βλέπαμε εμείς κτλ. Αυτό το μαθαίνανε η Αθήνα. Τα ξέρε. Σήμερα 12 η ώρα, σε 2 ώρες τα ξέρε, για να μην πω και νωρίτερα. Όταν πατάγαμε εμείς τα πλήκτρα εκεί του τηλέτυπου, σε λίγα λεπτά τα ξέρε η Αθήνα. Η Αθήνα. Όταν ανέκρινα τη ΣΕΜΑ, τον Τσετινέλ, λέω για πες μου, έρχεται αυτός στις 28 μεραρχίες από την Άγκυρα στην Κύπρο. Ήταν η ΕΜΑ, η μέσω αρμάτων τα λοιπά. Λέω πες μου το δρομολόγιο σου και τα λοιπά. Δεν θα ξαναπώ άλλα αυτά μόνο. Ω, τα λοιπά. Πού ήταν τα αντιαρματικά σου, τα πολυβόλα, τα άρμα, τα αντιαρματικά σου και τα λοιπά. Λέω επειδή μου είπαν όταν μου δώσαν τη διαταγή να έρθω εδώ, στην Κύπρο δηλαδή, ελληνικά αεροπλάνα δεν θα συναντήσεις. Οπότε λέω εγώ πήρα όλα τα αλφα-αλφα και τα ρίξα σε μια καράτσα και τα λοιπά. Και δεν πήρα αεροπορικά. Ναι, και δεν πήρα, δεν πήρα μια στιγμή. Ήξερε αυτός ότι πάει στον πόλεμο σε μάχη και τα λοιπά με τα άρματα που είναι ισχύς πυρός μιας μεραρχίας, μία ΕΜΑ, χωρίς να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας από την αεροπορία. Έτσι πήγαινε. Αφού ήταν που λιμάνε, δεν είπαμε, το είπαμε. Οπότε αυτό το μέχρι που είπαμε την Τετάρτη που έγινε αυτή, το Σάββατο την Παρασκευή, παραμονή, γέμισε το πλοίο, δίνει αναφορά ο διοικητής πάνω από το Ερκίν, το οπλιταγωγό, το αρματαγωγό, αξιωματική τόση, παξιωματική τόση, οχήματα τόσα, άρματα τόσα, όλες οι ειδικότητες, πυροβόλα τόσα κτλ. Ό,τι είχε πάνω το Ερκίν. Συνδίπλα και τα 16 αποβατικά, τα αποβατικά δίπλα, συν η νεοπομπή που ξεκινούσε, ήταν και με τα άλλα του ναυτικού, ό,τι πλοία χρειαζόταν και τα λοιπά. Υποστήριξη. Ναι, υποστήριξη. Οπότε ξεκινάνε τις 5 η ώρα, δίνει ο αρχηγός στρατού αναφορά, αφού έδωσε ο συνταγματάρχης, ο επικεφαλής του της νεοπομπής εκεί, του Ερκίν, ότι είχε πάνω και τα λοιπά. Λέει ο αρχηγός του ηγέσης αυτών, καλή τύχη και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Θεός, ο Αλλάχ μαζί σας και τα λοιπά, αυτά και τα λοιπά, και ξεκίνησαν 5 η ώρα, Παρασκευή 5 η ώρα το βράδυ. Παρακολουθούμε εμείς τώρα την ιοπομπή, τη συλλάβαμε την... και ξεκινάει. Μόλις έφτασε στον Απόστολο Ανδρέα επάνω, έκαναν μανούρες εκεί και τα λοιπά. Μας παρακολουθούμε, είπαμε, προσβεύουμε όλα αυτά. Έκαναν βόλτες στη μύτη επάνω, προς τα μόχους των αθολώσεων τα νερά από ό,τι ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν κάναν και τα λοιπά, καθυστερήσαν 5-10 λεπτά και τα λοιπά. Να μην ξεχάσω να πω ότι τότε και τελευταίο σήμα που έστειλα στην Αθήνα. Αυτό ναι. Ναι. Οπότε ξεκινάνε προς Χιρίνια. Μέχρι τότε εσύ εκείνη την ημέρα, την Παρασκευή, πόσα μηνύματα είχε στείλει, μόνο την Παρασκευή. Όταν... δύο φορές εξετάσεις είχα δώσει στην Αθήνα, στο φάκελο της Κύπρου. Θα μας πεις για αυτά μετά. Όχι, λέω. Ναι.
τι με ρωτάτε εμένα, πάρτε το φάκελο, ένας φάκελος τόσο. Όλα σας λέει, τι σας λέει τώρα ο Σημεφορίδης, αν τρελάθηκε, αν λέει παραπίπες ή αν λέει κάτι άλλο. Τι έλεγε τότε σε αυτό το φάκελο. Ένας φάκελος τόσο θα ήταν. Όταν ζήτησαν από εδώ και τα λοιπά, του είναι αυτά, είναι απόρριτα, δεν... Δεν εξετάζονται. Ναι. Πόσα περίπου μηνύματα έστειλες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Συνέχεια δούλευα. Αν ακούμπουσες το χέρι στα τηλέτυπα, θα κεγώσουν. Και καμία απάντηση. Ούτε αυτές τις κρίσιμες μέρες. Όχι μόνο τις προηγούμενες μέρες. Αφού είπα να το πιάσω από το γιακά τον συνταγματάρχη. Είμαστε λοιπόν στο κρίσιμο σημείο που βλέπετε τους Τούρκους να έρχονται, η απόφαση να εξελίσσεται σιγά σιγά, να αθωλώνουν λίγο. Όχι, δεν φτάσαμε εκεί. Α, δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Όχι, αφού είμαστε τώρα στον Απόστολο Ανδρέα και έρχονται στην Ειρήνη. Αυτό λέω. Θολώνουν τα νερά εκεί πέρα. Ναι. Οπότε 12 η ώρα έστειλα τα τελευταία σήματα από το κλιμάκιο. Ότι ήξερα και τα λοιπά, ότι ξεκίνησαν, έρχονται και τα λοιπά και τα λοιπά. 5 παρατέταρτο ήταν επικλινές το έδαφος το κλιμάκιο έτσι. Από πάνω εκεί, άντε 1,5 χιλιόμετρο, άντε 2, δεν ξέρω τώρα. Βλέπω την Ιωπομπή πάνω στα καταστρώματα. Λες και πηγαίνανε, όποτε γίνεται μία άσκηση, δεν μαζεύονται σε ένα χώρο να γίνει επιθεώρηση. Σαν να πηγαίναν σε έναν χώρο να γίνει μία επιθεώρηση. Ούτε μέτρα ασφαλείας, ούτε... Σαν να... Δεν τους ενδιέφερε δηλαδή η ασφάλεια. Οπότε... Δεν πέρασαν 15 λεπτά, αυτοί μπροστά από μένα περνάνε τώρα. Είπαμε... Σε ένα... πόση απόσταση? Τώρα ένα-ένα-ενάμιση. Πία γυμνού, οφθαλμού και τα λοιπά που φαίνεται. Βλέπεις τα όπλα... που ήταν στην πλάτη του πίσω και τα λοιπά και πάνε προς το 5ο μίλι. Περνάει για το 3ο τακτικό συγκρότημα το δικό μας μπροστά εκεί. Περίμενα εγώ που περνάει και πάμε μπροστά εκεί να χτυπήσουν και κανένα... Α, συγχρόνως αρχίζουν και να έρχονται τα αεροπλάνα να βομβαρδίσουν. Πατά. Λέω θα αρχίσουν τότε και τα αλφα-αλφα. Τα αλφα-αλφα να χτυπήσουν κανένα και τα λοιπά. Εγώ είχα 6-7, κάπου τόσα ήταν Λιάνφιλ. Τώρα αστειευόμαστε τώρα. Ένα από αυτά τα αγγλικά και τα λοιπά. Άρα ρίξαμε έτσι για το χαβαλέ και τα λοιπά. Εντάξει λοιπόν, κανένας δεν αντέδρασε. Δεν ακούγατε. Μεμονωμένα κανένας ξέπαρκος έτσι με κανένα. Όπως είχαν πολλά καλά Γρασνικόφ και τα λοιπά. Ακουγόταν κανένα. Ούτε τα αλφα-αλφα στα αεροπλάνα. Περνάνε πάνω από μένα. Η πρώτη δόση από την Κεσάρια έρχεται την 65 ταξιαρχία Αλεξίου των Δυσσών, 72 αεροπλάνα, ελικόπτερα. Είχα ακόμη τηλέφωνο, δεν είχε χαλάσει και τα λοιπά, αλλά δεν είχα τα υπόλοιπα, τελείωσαν. Οπότε λέω στην Αθήνα ότι περνάνε τώρα για τον Γιόνελη, τον Γιώργο από το ΜΕΑ, 72 αεροπλάνα. Τι μου απαντούν? Δεν ξέρετε να μετράτε. Έτσι μου πάνε. 4 άτομα μετά που κάνουν το κεφάλι μας από πάνω τα αεροπλάνα, δηλαδή αν είχαμε ένα πενιντάρι, θα χτυπούσαμε κανένα. Οπότε μου λένε, δεν ξέρετε να μετράτε. Η Τουρκία δεν έχει πάνω από 30 τόσα ελικόπτερα. Τον ενδιαφέρει αν έχει η Τουρκία ή αν τα δανείστηκε ή αν τα πήρε από το Ερμής, τον Άγγλο κτλ. Μετράμε 4 άτομα, δεν ξέρετε να μετράτε. Πάνε στον Γιόνελη τάπο. Ξεφορτώνουν και πάνε για Μόλου. Την ταξιαρχία. Κομάνθος. Τα ίδια. Τα ίδια μου είπαν. Τα ίδια δεν πάλι. Δεν θέλανε. Αντιδρούσαν. Ό,τι να λέγαμε αντιδρούσαν. Δεν πιστεύαν τίποτα. Δεν θέλανε. Οι υπόλοιποι πώς το εκλαμβάνουν αυτό, οι στρατιώτες που είναι εκεί πέρα. Ποιοι οι υπόλοιποι? Οι στρατιώτες. Εγώ δεν είχα στρατιώτες. Εγώ είχα λίγους είχα εκεί. Υπαλλήλους είχα. Και στρατιώτη είναι αυτό που τη λέτε πίσω, ήταν στρατιώτη. Ναι. Τι να σου πει αυτό. Το στρατιώτη τι να πει. Ναι, λέω κάποια αντίδραση. Βλέπανε αυτό, την αγωνία σου, βλέπανε αυτό το, ναι, το άγχος. Θα συνεχίσω τώρα. Λοιπόν, γίνεται αυτή η δουλειά και τα λοιπά. Το και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ερχόμαστε, παίρνω εντολή. Πρώτα παίρνω ένα σήμα από τον Πονάνο και λέει από κλιμάκιο Κυρίνιας, από
αρχηγών ΑΕΒ και τα λοιπά, στρατηγών Βονάνων, πρόσωπο λογαγών, κλιμάκιο Γερίνιας και τα λοιπά και τα λοιπά, εθνική επιταγή. Έγινε το πρόθεμα, το λέω τώρα, το κυρίως θα το πούμε έτσι, ό,τι θυμάμαι τώρα. Εθνική επιταγή, επειδή έγινε ανακοχή και τα λοιπά, από τις 4 και μετά, να κρατηθεί η Γερίνια, έστω και με ένα κοντάρι με τη σημαία, στο... Στον ιστό, πάνω. Ναι, στο... Στην παραλία, στο Φρούριο. Πάνω στο Φρούριο να κρατηθεί η Γερίνια. Τώρα το θυμήθηκες, κύριε Μπονάνο, για να κρατηθεί πώς, με ποια δύναμη. Αφού ήταν διαλυμένη, δεν έστειλες ούτε τίποτα. Και θες να, από αυτά τα διαλυμένα και τα λοιπά, όταν να σου πω τώρα για το στρατό εκεί, την Εθνοφρουρά και τα λοιπά, άστο. Οπότε λοιπόν, κάνω και ένα αντίγραφο αυτό. Αυτός μπορεί να μου πει, λέω, το τι λεπτομέρειες με τον Μιχόπουλο και τα λοιπά, άστα. Οπότε, λέω, αυτός μπορεί να πει ότι εγώ δεν πήρα το τέτοιο σήμα. Κάνω και ένα αντίγραφο, τον βρίσκω προς τον Αγιώργιο εκεί μέσα στις τελειές και τα λοιπά. Πήγα, τον βρήκα κάποια στιγμή, λέω το και το. Ένας Μιχόπουλος με φόρμες να κουβαλάει. Είχε χάσει την ψυχραιμία του και τα λοιπά. Τα διάβασε εκεί, όπως ήταν μια ελιά μου το κολλάει εκεί. Και φεύγω εγώ. Εγώ το έδωσα, είχα και τα αντίγραφα και τα λοιπά, το πήρα και έτσι γύρισα. Οπότε έγινε, οι Τούρκοι πήρανε περισσότερα μέρη όλες τις δύο-τρεις μέρες αυτές. Το δίωρο που ήταν από 4 μέχρι 6 πήραν διπλάσια έκταση στην περιοχή της Γερίνιας. Δεύτερον, παίρνω αμέσως μετά και τα λοιπά από την αίθουσα επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ στην Αθήνα. Του ΑΕΔ δηλαδή, το ότι ήταν ΑΕΔ είπαμε. Λέει να προσεγγίσεις, μου δίνουν εντολή, να προσεγγίσεις τον αποβατικό χώρο γιατί θα έρθουν 6 φάντομ και 2 υποβρύχια για να προσβάλλουν το χώρο τον δικά αποβατικό. Μας, από Αθήνα. Ναι. Οπότε εγώ κόβω το τηλέφωνο που είχα εκεί και είχα μία μπομπίνα 800 μέτρα περίπου και παίρνω 4 του προσωπικού από τους 7 που ήταν το κλιμάκιο εκεί. Λοιπόν πάμε. Δεν έφτανε. Με μία οικοδομή κοντά στον αποβατικό χώρο και τα λοιπά. Αφήνω ένα στο τηλέφωνο εδώ και προχωρούμε. Θέλω να ανεβώ μία οικοδομή, ήθελα να ανεβώ επάνω. Ήταν κάπου 100 μέτρα. Αφήνω έναν εδώ στο τηλέφωνο, στα 50 μέτρα πιο πέρα και κάτω στον πάτο της οικοδομής τον τελευταίο. Και εγώ ανεβαίνω επάνω με τα κιάλια και διαγυμνού οφθαλμού αφού ήταν τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέω τώρα και από πάνω. Από πάνω τα αεροπλάνα βομβαρδίζουν. Από το πενταδάχτυλο να γίνεται χαμός. Κόλαση. Από τα πλοία, από τα πέρα από πάνω και τα λοιπά. Καμιά φορά μεθάς. Άμα σκεφτείς ότι από αυτές τις σφαίρες μία να σου έρθει, αφού σφύριζαν από πάνω και τα λοιπά, ο Βίδες, ό,τι να είναι και τα λοιπά, δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς τι θα πάθεις. Τελείωσε. Άμα σκεφτείς ότι πανικός και τελείωσες. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μεθάς. Έτσι γίνεται. Οπότε λέω κατεβαίνουμε από τα άρματα, οχήματα, στρατός, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. 3/4 το τι κατέβασε το Ερκή. Τι μου απαντάει η αίθουσα επιχειρήσεων του ΑΕΔ, αφού είπα όλα αυτά, το τρίωρο αυτό και τα λοιπά, μου λέει πού ήτανε, ρωτάμε λέει, πού ήταν η ίσαλος γραμμή του Ερκίν και πού είναι τώρα. Τι να το πεις. Άρχισα να βρίζω. Άρχισα να λέω θεούς και δαίμονες. Μάνα, πατέρα, ό,τι είχε, έβριζα. Τι θα έκανε αυτό, σε παρακαλώ τώρα. Θα έβγαζε... Πόρισμα. Θα έβγαζε πόρισμα πόσο... από πόσο τόνο έβγαλε. Ναι. Μπορείς, έχεις χρόνο. Αυτό τον έννοια. Έχεις χρόνο. Όχι, απλώς ήθελε κάτι να δικαιολογήσει. Κάτι να πει. Εσύ επί 45 λεπτά έδινες ρεπορτάζ. Ναι. Ναι, μιλούσα εγώ με την αίθουσα με αυτόν. Έδινες ρεπορτάζ δηλαδή. Ναι. Όπως κάνει ο δημοσιογράφος. Γίνεται αυτό, γίνεται εκείνο. Αυτό ακριβώς. Βλέπω άρματα, βλέπω
Εκείνο βλέπω το άλλο, βλέπω στρατό, ξέρω εγώ κτλ. Ό,τι είσαι επάνω το Ερκίν. Έβρισα εκεί κτλ. Κουνώθηκα. Δεν περνάνε ούτε ένα τέταρτο κτλ. Τα άρματα στην πλάτη μου. Γιατί είχαν φτάσει νωρίτερα το οίκο, το 20 ακριβώς που λέμε κτλ. Την Κυριακή, 13 άρματα το πρώτο κύμα. Και πήγανε τα αποβατικά πάλι στη Μερσίνη. Άλλοι λένε, δεν πήγανε στην Αλεξανδρέτα. Στη Μερσίνη γινόταν η επιβίβαση και αποβίβαση κτλ. Οπότε πήγανε το δεύτερο κύμα και το φέραν πίσω. Ήρθε το δεύτερο κύμα και ενώθηκε όλο το σώμα στρατού και κάνανε τον ντου. Δεν μπορούσαν να πάνε από πουθενά άλλου, γιατί εκτός από την κυρία είσοδο, η αμαξωτή, η λεωφόρος εν πάση περιπτώσει, τα άλλα ήταν λίγο σκόρπια σπίτια, ναι. Ελιές ξέρω εγώ κτλ. Δεν μπορούσαν να πάνε οχήματα, μόνο πηγαίναν πεζοί κτλ. Οπότε εμείς πίσω μας τα άρματα, τώρα είχα πει και μια εικόνα κτλ. Ένα άρμα πέρασε, γιατί όταν περνούσα από το δρόμο πάνω, φύγα και πολίτες και στρατιώτες και τα λοιπά ότι είχαν τα αυτοκίνητα. Περνάει από μια εικόνα που έμεινε τώρα ακόμη τόσα χρόνια, 50 χρόνια πέρασαν, περνάει απάνω από το αυτοκίνητο, το λιώνει και την ώρα που περνούσαν, πηγαίναν και οι φαντάροι και το δρόμο εκεί και τα λοιπά, περνάει πάνω από το σώμα του στρατιώτου με το κράνο, πέφτει κάτω και το κράνο σκύλαγε κάμια 15-20 μέτρα και τα λοιπά. Αυτή η εικόνα έχει μείνει ακόμη. Τέλος πάντων, εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε από πουθενά άλλου. Κατεβήκαμε στην παραλία, εκεί δεν μπορούσαν να φτάσουν τα αυτοκίνητα και όλα τα μέσα. Απλώς πηγαίνανε μέσα από τις ελιές, από πάνω πάνω και το δρόμο, τον γύρω δρόμο προς Κυρίνια. Φτάνω, πού λέω να πάω, πήγα στο Dom Hotel. Εκεί λοιπόν ήταν το αρχηγείο των Κιανόκρανων. Λέω πω εκεί ασφάλεια είναι και τα λοιπά. Ότι μέχρι να φτάσω εγώ εκεί στην είσοδο του ξενοδοχείου το τουρκικό άρμα. Ήξερα εγώ το ξενοδοχείο, κάναμε πολλές συνεδρίες. Ξέρουμε και κάτι νταραβέρια που είχαν μεταξύ τους και ανόκρανοι με τους Τούρκους και κάτι... Όχι, νταραβέρια πάντα είχαν. Ναι. Και στα λάστιχα τους φαίνανε σήματα και τα λοιπά που μπορούσαν. Οπότε εγώ πίσω από την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου, ανεβαίνω επάνω στον τέταρτο όροφο και τα λοιπά και βλέπω το Ερκίν, το Ερμής, το ελικοπτεροφόρο των Άγγλων. Οπότε κάνω μία με τα χιάλια από σύνταγμα. Εκεί κατάλαβες τι έγινε, έτσι. Ότι είδα και τα λοιπά, αυτά και τα λοιπά και κατεβαίνω στον όροφο του δημάρχου, Κατσελής ήταν ο δήμαρχος. Οπότε έλειπε κάτω, κάπου αλλού ήτανε. Μπαίνω βιαίως, ας το πούμε έτσι, και έτσι μπήκα μέσα στο γραφείο του, στον όροφο πάνω. Παίρνω το τηλέφωνο. Ξαναπαίνεις τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο τώρα από αυτό το τηλέφωνο, την Αθήνα. Και δίνω τα τελευταία μου. Εκεί σταμάτησα εγώ, οι ανόκρανοι αντί να μας παραδώσουν στην πρεσβεία, στην ελληνική πρεσβεία κτλ. Εμείς είχαμε και ταυτότητες. Σας παρέδωσαν στους Τούρκους. Ναι. Εκεί πήγαμε στο Σαράι. Ποια ήταν εκεί από το τηλέφωνο του δημάρχου, τι είπες? Ό,τι είδα. Ό,τι είδα εκεί. Όλα αυτά που μας λες τα είπες εκείνη τη στιγμή. Ό,τι μπορούσα, ό,τι είδα. Δεν μπορώ να τα πεις όλα. Δεν είχες χρόνο να πεις πολλά. Δεν είχες χρόνο. Και μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο αυτό οι Κιανόκρανοι και σε συλλαμβάνουν. Όχι, όχι. Δεν ανέβηκαν πάνω. Εγώ αν έκανα κανονικά κατέβηκα κάτω. Ναι. Να δω τους Γιανόκρονους και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν, Τούρκοι δεν μπήκαν μέσα. Ήταν απ' έξω. Σφραγίσανε την είσοδο με το άρμα. Και μετά ήρθε ένας. Ο επικεφαλής εκεί και συνονοήθηκε με τον επικεφαλή του και τα λοιπά. Αυτοί μας μπούτηξαν μετά. Ευτυχώς πρόλαβαν ο Ερυθρός Σταυρός. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και μας κατάγραψε. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Εμείς σωθήκαμε επειδή είχαν και οι Τούρκοι εχμαλό τους. Ναι. Και είπαν θα κάνουμε ανταλλαγή. Ανταλλαγή. Δώσανε η δική μας
10 Τούρκους και πήραν 4 δικούς. Άρα εσένα σε παραδίδουνε στους Τούρκους. Πού σε πάνε? Στο Σαράι. Και τι γίνεται εκεί? Δεν φαντάζομαι να... Ο κόλος της σκότας με το φτερό και 3 μακαρόνια το φαγητό. Το πρωί ερχόταν ένας, τι να σου πω τώρα, θα πάρω ή θα πάρω από αυτόν. Ένας ελεηνός και τσάθλιος, είχε ένα πανέρι με κάτι ελιές και αντίδωρο ένα. Έπαιρνες εκεί για να μην πεθάνει. Σε αυτό το διάστημα που ήμουνα αδυνάτησα 9 κιλά. Πόσο έμπαινες εκεί πέρα κρατούμενος? Από 12 με 13 μέρες. Και? Μετά μας αντάλλαξαν. Μετά ξαναήρθα εγώ. Σε ρώτησαν τίποτα, σου είπαν τίποτα, ξέραν πολλά, την ειδικότητα. Πολλά, τι να σας πω τώρα, ολόκληρες ιστορίες και τα λοιπά, έφαγα πολύ ξύλο. Για σένα είμαστε εδώ όμως σήμερα. Πες εντάξει, μου. Για μένα, αλλά τα δικά μου είναι πολλά. Να ξενυχτήσουμε εδώ. Ας ξενυχτήσουμε, λοιπόν, κύριε Αλέξανδρε. Όχι, δεν λέω, κοίταξε. Έλα, μου λέει αυτός. Τώρα πρόσεξε, απέναντι είναι ο διερμηνέας. Ο ανακριτής. Εκεί είναι ο διερμηνέας. Λέει αυτός που είναι Τούρκος, υπολογαγός ήταν στο διερμηνέα, μέχρι να πει αυτά που ήθελε σε αυτόν και αυτός να πει σε μένα, ετοιμαζόμουν εγώ που ήμουν απέναντι και τα λοιπά. Γιατί ήξερες τουρκικά. Εννοείται. Πώς θα έμαθα τα τουρκικά, θα είπαμε. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο, 21 χρόνια με αυτά ασχολούμαι και τα λοιπά. Οπότε ετοιμαζόμουν κάπως, είχα και είχα και τόση ευχέρεια για την Γυρίνια και τα λοιπά και να ελύσουμε και είχα και πολύ καιρό και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, λέει έλα, έλα, λέει, τα είπε, λέει και ο Σταματίου. Αμάν, λέει, ο Σταματίου, ένας από τους δύο μου υπαλλήλους μπορέσαν και φύγανε στην Αναπαπούλα εκεί κάτω, στο ξενοδοχείο μπροστά και φύγανε με τους ξένους τουρίστες γιατί πήρανε μόνο στο Ερμής, μόνο ξένους. Τουρίστες, όχι Έλληνες, ούτε Ελληνοκύπριους. Σε αυτούς μέσα, κάπου εκεί στην Αναπαπούλα μέσα, χωθήκαν αυτοί. Ο ένας ήταν Σταματίου και ο άλλος ήταν Ρεμπούσκος. Τάλιστον ήταν ένα άλλο όνομα. Οπότε, όχι ακόμα. Όπως μας φέραν εκεί, μας βάλαν σε μία αίθουσα μεγάλη, θα σου πω, 30 μέτρα, επί τόσο μεγάλες αίθουσες, όπως ήταν στρατώνες, εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο και τα λοιπά. Γύρω-γύρω είχαν κουβέρτες και ξάπλα εμείς. Όταν πήγαμε εμείς, μας βάλαν εκεί πέρα, που κρατήσαν 5 στοιχεία και τα λοιπά, τα θόρυψες, και είχε μόνο για ψηλό εκεί δίπλα. Και το χοντό θα πέρασε αλλού. Οπότε ρωτάω, τι γίνεται εδώ. Οι Ελληνοκύπριοι εκεί που ήταν μέσα, εχμάλωτοι. Έρχονται, λέει, παίρνουν κάποιον, αλλά δεν ξανάρχεται, λέει. Τελείωσε. Αφού το είπαν 2-3, άρα όσοι φεύγανε, καπούτ. Τα λοιπά. Τι πρέπει να κάνω εγώ. Ο ένας δικός μου ήταν εδώ, εγώ. Ο άλλος ήταν στην άλλη άκρη. Ο άλλος ήταν πέρα, ο άλλος ήταν εδώ. Πρέπει να συνοηθώ μαζί του, θα πήγω, να συντονιστούμε. Σιγά σιγά συντονιστήκαμε, λέω, εσύ θα πεις τίποτα. Θα πεις αυτό. Εσύ θα πεις εκείνο, εσύ θα πεις εκείνο, αυτή τα ρώτησε σε μένα. Οπότε, έτσι έγινε. Έτσι τη νύχτα μας πήρανε και μας βάλαν σε ξεχωριστά κελιά. Τη νύχτα και τα λοιπά. Κάτι το είπα εγώ και τα λοιπά. Μου λέει, αύριο μου λέει, έτσι ένα ηρωνικό ύφος και τα λοιπά. Αύριο που θα ξεθολώσει το μυαλό σου, θα θυμηθείς κάτι με ρώτησε και τα λοιπά. Και εγώ είπα άλλο εκεί και τα λοιπά. Άλλο άσχετο και τα λοιπά. Οπότε μας παίρνουν ένα νέο και γινόταν η ανάκριση. Όταν πήγε λοιπόν, έλα μου λέει, ο Σταματίου τα μας τα είπε, γιατί δεν τα λες εσύ σε μένα και τα λοιπά. Το πίστεψες? Όχι, δεν ξέρω τώρα, ο Σταματίου είπαμε έφυγε. Όχι, ναι. Αλλά δεν το ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω εγώ, λέω μήπως φέρανε αυτό και δεν ξέρει. Η καρδιά μου οπωσδήποτε δεν ήταν, εσύ. Συζήτησε δεύτερη πάλι και τα λοιπά, σε δεύτερη δόση να ξαναγίνει αυτό. Μου λέει, έλα μου λέει, ο Σταματίου ο Γεωργιάδης και τα λοιπά. Αυτό εννοούν. Τι ήτανε? Γεωργιάδης Ιωάννης του Σταματίου. Και αυτοί κοίταξαν του Σταματίου, ήταν σαν
επώνυμο, δεν ξέραν κιόλα οι Τούρκοι και τα λοιπά, οι Τουρκοκύπτοι και τα λοιπά. Αυτοί είπαν Σταματίου, τον πατέρα του Γιάννη, του Γεωργιάδη. Και όχι ο Σταματίου που ήταν. Ο δικό σου υπάλληλο. Ναι, εκείνο και τα λοιπά. Οπότε έτσι τη γλιτώσαμε. Λέω, πώς να άξω τον Βαρέο, πώς να άξω τον είπα, εγώ. Να σου δω και τα λοιπά να πει, τι σα είπε. Και τα λοιπά. Να πω ότι του είπα εγώ και άλλα είπε αυτό και άλλα εγώ και τα λοιπά. Οπότε δεν το φέραν και τα λοιπά. Είχα ένα πακέτο κρέιβενέ. Μας πήρα και τις ζώνες, τα κορδόνια, κάτι χρήματα που είχα εδώ και τα λοιπά και ένα πακέτο τσιγάρα κρέιβενέ. Είχα καπνίσει, είχα προλάβει και καπνίσει δύο τσιγάρα, δύο. Έμεινε αυτό μαζί με τα κορδόνια και τα λοιπά. Ακούω τώρα κατά τις 11.30 με 12 η ώρα το βράδυ τη φωνή του ένα. Από αυτούς που είμαστε μαζί. Μετά από λίγο τώρα, εγώ τώρα είμαι, να κάνω μία παρένθεση. Κάποια στιγμή έρχεται και κάνει θόρυβο και απειλεί έναν εκεί και τον βρίζει και τα λοιπά, φωνάζει και τα λοιπά. Γιατί έχουν φυλακές όταν κλείνουν εκτός από τα κάγκελα, έχει στο πίσω μέρος μία τάβρα. Κάνουν και μπροστά πάνω έχει ένα μάτι, ένα μάνταλο και τα λοιπά, για να ελέγχει ο φρουρός. Ο φρουρός να τραβάει μία να βλέπει μέσα τι γίνεται. Εμένα λοιπόν έκλεισε και εκείνο. Ξέρεις, είπα να πει να έχεις δικαίωμα να μπεις έστω και αυτό. Να είσαι σε ένα κελί από τσιμεντένιο κρεβάτι και τα ντουβάρια να είναι όλοι, όλα τα καθάρματα. Όλοι οι ληστέ, όλοι κτλ. Εκεί ήταν γραφισμένα κτλ. Κλειστό όλο πάνω ένα κρύσταλλο, ίσα ίσα που καταλάβαινε σαν είναι μέρα ή νύχτα. Οπότε κάποτε πρέπει να πας και μπορούν να νερό σου. Όταν μπήκαμε μέσα εκεί στα κελιά, τραβάει μια κλωτσιά ένας, λέει, αυτό είναι για το κατούριμα. Και ένα άλλο για νερό. Τώρα δεν έλεγες ποιο είναι για νερό και ποιο για κατούριμα. Ήταν το ίδιο. Σαν τα σκουπίδια αν έπαιρνες ένα τέτοιο, ένα μπόλ και τα λοιπά, έτσι ήταν. Οπότε έβαζες νερό, λες, να πιω, να πάθω χολέρα. Δεν θα πιω, θα πάθω αφυδάτωση. Οπότε έτσι περάσαμε με τις ελιές αυτές που τρώγαμε και τα λοιπά. Πάω κάποια στιγμή στην τουαλέτα, ένας από όλους τα κελιά που ήταν εκεί, δεν ήταν όλοι στα κελιά, στα κελιά πηγαίναν οι επικίνδυνοι και τα λοιπά. Ο ένας δεν είχε μάνταλο, ήταν χαλασμένο και τα λοιπά. Αυτός μπορούσε να δει απ' έξω και έλεγε να είχα κι εγώ ένα τέτοιο χαλασμένο να βλέπα, λέω τι αξία έχει. Αυτά τα λέμε τώρα για να περνάει την ώρα. Εντάξει. Οπότε γυρίζοντας πίσω, ακούω άλλη μέρα τώρα, ακούω κατά τις 11 η ώρα τη φωνή του ενός, του άλλου, του άλλου, του άλλου. Οπότε έρχεται η σειρά δική μου. Λέω, μας πάνε για εκτέλεση τώρα, μεσάνυχτα τι μας κάνουν. Τελείωσε ό,τι ήταν να γίνει, μας πάνε για ξέρω. Αλλά μας δώσαν και τα πράγματα. Αυτά που είχαμε, 5 πράγματα, είπαμε, τα κορδόνια, το πακέτο τσιγάρα και τα λοιπά, κάτι λίγο. Μου δώσαν τώρα τα χρήματα. Έκαμε 20-30 λίρες ήταν. Κυπριακές εννοείς. Οπότε, και αφού τελείωσε όλο αυτό, μας βγάζουν από τα κελιά. Λέει, μπορεί να καπνίσει κιόλα. Λέω, τελευταία αυτή, μας κάνουν για τη χάρη. Πρώτου τάφου. Να κάνουμε ένα τσιγάρο τελευταίο. Ναι, πρώτου τάφου και τα λοιπά. Οπότε ανάβω το κρέιβενέ ένα. Αγγλικό ήταν εδώ. Τώρα τελειώνει. Να ξαναζητήσει φωτιά, θα σε δώσει σε πλαχό στο ξύλο και τα λοιπά. Με το ίδιο τσιγάρο τα 18 τσιγάρα κάπνισα. Σαν το διάστημα, στα 3/4 μισή ώρα και τα λοιπά. Μαστούρωσα. Θεονίστικος. Να καπνίζει 18 τσιγάρα και τα λοιπά, τέλος πάντων. Μας παίρνουν εκεί, μας βγαίνουμε λοιπόν και αυτοί είχαν συσκότηση. Φορτώνταν και αυτοί, συσκότηση. Οπότε ένας από το Τόμικα μπροστά, άλλος στο πίσω, στους ηχρά εμείς και τα λοιπά. Ένα πλατό που άνοιγε εκεί, είπαμε δεν είχαν και φώτα αυτοί, γιατί γι' αυτό φοβόταν, συσκότηση. Οπότε ένα Land Rover να μας περιμένει. Αυτοί που μας συνόδευαν εκεί, πάνε και συνεννοούνται με τον οδηγό και συνοδηγό του Land Rover. Άδειο πίσω το Land Rover,
μας βάζουν να πάνε πέρα και συνεννοούνται μαζί τους κτλ. Κάποια στιγμή τα φεύγουν αυτοί, μας αφήσουν με αυτούς. Κοιτάω ότι είναι ο Ιέδης και ανώκρανοι. Οπότε φεύγουν, άλλοι οι Τούρκοι φύγανε και αυτοί έρχονται προς, προς τον ελληνικό τομέα κτλ. Μπροστά είναι Τούρκος, προς τη μέση είναι και ανώκρανος και στην αποκή πλευρά είναι η δική μας κτλ. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου εκεί που θα πήγαινες για τον τάφο να βρεις την ελευθερία, αντέχεις. Αντέχεις, δεν ξέρω αν υπάρχει οργανισμός που να μην τρελαθεί. Εκεί που λες πάω για εκτέλεση και να απελευθερωθείς, να σηκωθείς και να πεις είμαι ελεύθερος. Το λες ελεύθερος, αλλά έτσι εύκολα είναι. Έτσι, περάσαμε αυτό και τα λοιπά, οπότε πήγαμε εκεί στην πρεσβεία, κάτι μας είπαν και τα λοιπά, περάσαμε, χαιράσαμε και τα λοιπά. Λέω, δεν θέλω τίποτα, ούτε το κέρδος, μην σας λερώσω και τα σαλόνια και τα λοιπά, να μας πάτε. Είχαν νοικιάσει το ξενοδοχείο Κλεοπάτρα για τις οικογένειες των αξιωματικών που είχαν φύγει από την πλευρά της Κυρίνιας και τα λοιπά και δεν είχαν σπίτια και τα λοιπά εκεί, οπότε πήγα εκεί, με πήγαν εκεί δηλαδή και έβαλα την πανιέρα, ένα μπουρούμα και έπιασε ένα στρώμα επάνω αδιαπέραστο, κατάμαυρο, 15 μέρες τώρα να είσαι χωρίς μπάνιο και τα λοιπά, καταλαβαίνεις τώρα και τα λοιπά. Και τώρα που πήγα στην Κύπρο, πήγα για το φάκελο της Κύπρου και μου είπανε πού θέλεις να πας σε ξενοδοχείο και τα λοιπά. Στο Κλεοπάτρα. Λέω στο Κλεοπάτρα και μου λέει ο πρόεδρος, Σιζόπουλος τώρα της ΕΔΕΚ, ο πρόεδρος της Κύπρου. Αυτός ήταν πρόεδρος του φάκελου της Κύπρου στην Κύπρο. Λέω εδώ λες μπας στο Χίλτον και στο άλλο που είναι πρώτης κατηγορίας τόσων αστέρων και θα διάλεξες το. Λέω και έχω ιστορία γιατί έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Και όταν πήγα εκεί, τους είπα την ιστορία και μου βάλανε στο δωμάτιο αυτό. Το ίδιο δωμάτιο. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα ήξερες τι συνέβαινε, είχες αίσθηση. Αν δεν ήξερα εγώ, ποιος θα ξέρει. Όχι, όχι. Μιλάω από τη στιγμή που είσαι κρατούμενος. Α, για κρατούμενος. Συζητούσατε μεταξύ σας κάτι, κάποιος ήξερε κάτι. Όχι, τίποτα. Για κρατούμενος, πού. Όχι. Με ποιο θα μιλήσει, το κρεβάτι, το τσιμεντένιο. Το τσιμεντένιο και μία κουβέρτα να σου πω ότι μπορεί να λερωθείς και να πας λέπρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είδες πόλεμο, να συμβαίνει πόλεμος, έγινε πόλεμος, γιατί επισήμως δεν έγινε πόλεμος. Εσύ τώρα μου διηγείς έναν πόλεμο. Αν είδα. Ναι. Πότε. Εκεί όλα όχι, αυτό. Όχι, γιατί για ποια περίοδο λες. Όταν κατελήφθη και έγιναν, που έγινε αυτή η κατάληψη και τα λοιπά. Ναι. Ή και μετά από. Ναι. Ναι. Αυτό τι ήταν, μια πολεμική επιχείρηση δεν ήτανε. Γιατί συνέχισα, ναι. Και συνέχισε, μια πολεμική επιχείρηση. Ναι. Επισήμως όμως δεν έχει γίνει πόλεμος. Όχι, δεν έχω. Δεν έχει κηρυχθεί πόλεμος. Όχι. Όχι, δεν κηρύχθηκε. Δεν κηρύχθηκε. Και αυτό δεν ξέρω νομικά τι έγινε, κάτι συμβαίνει γιατί δεν κηρύχθηκε πόλεμος. Γιατί τότε αν κηρυχθεί πόλεμος είναι άλλες επιπτώσεις, δεν ξέρω τι είναι και τα λοιπά. Ναι, δεν κηρύχθηκε. Δεν. Είμαστε. Εκείνα τα φάντομ και τα υποβρύχια που σου είπαν ότι έρχονται. Τάδες ποτέ, ήρθανε ποτέ, φτάσανε ποτέ. Άκουσα μετά γιατί τα δεν ήρθανε και τα λοιπά από άλλα άτομα τα οποία ξέραν και τα λοιπά. Τα υποβρύχια πώς τα γύρισε ο Πέτρος και τα λοιπά, ο Αραπάκης και τα λοιπά. Τα γύρισε πίσω δύο φορές. Αν ερχόταν αυτά τα δύο με τα ex-phantom θα είχαμε πάρει την Κύπρο όλη και τα λοιπά και θα είχαμε απαλλαγή τουλάχιστον. Αμερικανικός τους λέω. Εγώ αυτό λέω. Μας πίεσαν, μας απείλησαν, Χίζιγκερ και τα λοιπά. Έτσι. Δεν χρειάζεται τον παραπάνω. Μία μοίρα
καταδρομέων. Με τα δύο, με τις δύο μοίρες πυροβολικού, το ένα είχε 16 άρματα, 16 πυροβόλα, το άλλο 12. Ήταν παιδινού πυροβολικού, το άλλο είχε απ' όλα. Στην παραλία, με αυτά και τα λοιπά, τα μέσα και τα λοιπά, αυτά δεν χρειάζονταν. Είχαμε καθαρίσει. Πότε φτάνεις εσύ στο Λίδρα Πάλας, πότε φτάνεις τη Λευκοσία? Τη νύχτα, 12 η ώρα. Ποια μέρα? Τώρα τι έρχομαι, 2-3 το μήνο, κάπου εκεί γύρω είναι, 3-4 το μήνο. Αυγούστου πια. Εννοείται, ναι. Αυγούστου πια. Ναι, ναι. Και μέχρι πότε μένεις εκεί? Δεν έμεινα. Πού? Λευκοσία. Άλλα 5 χρόνια, έμεινα 10 χρόνια. Ωραία. Τι συμβαίνει εκείνο το διάστημα με τις επόμενες 15 μέρες? Τι βλέπεις να συμβαίνει? 15 μέρες. Ναι. Πού? Τον Αύγουστο. Πού είσαι εκεί? Υπηρετούσες κανονικά? Συνέχισες να υπηρετείς κανονικά? Μου λέει ο προϊστάμενος μου εκεί μια μέρα, αφού δεν μπορούσαμε να δώσουμε ούτε φανέλα, δεν μπορούσαμε. Τα χτυπήματα εδώ, γροθιές με μπουρδουλα και τα λοιπά, με κλωτσιές και τα λοιπά, δεν δεχόταν ούτε φανέλα. Το σώμα. Ήνανε, το ναι, σώμα. Τα χτυπήματα και τα λοιπά. Οπότε, δύο τις μέρες μου λέει ο προϊστάμενος μου εκεί, Αλέκο μου λέει, τώρα μου λέει, φτιάξε να συγκροτήσεις την κυρίνια. Άρχισα να φωνάζω εγώ και τα λοιπά, το λέω. Τι έτσι κάναμε τις πληροφορίες, να τις πετάμε στον κάλαθο τον Αχρίστο. Είχαμε τόσες πληροφορίες. Τι τις κάναμε, να έχουμε κι άλλοι πάλι, να γεμίσουμε άλλο κάλαθο και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο εδώ και τα λοιπά. Δεν κάνω τίποτα, κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Αντέδρασα, εν πάση περιπτώσει. Μου λέει ο Αλέκο, κάτι κάναμε κι εμείς. Τι κάναμε, λέω. Σώσαμε την Ελδίκο, μου λέει. Πώς τη σώσαμε? Τελευταία που έστειλε στις 11.30 με 12 τα τελευταία από την Γερίνια, τα πήρα, λέει, πάνω σου. Πήγα στο ΓΕΦ και πήγα στην Ελδίκ. Πήγα τον Νικολαίδη, τον συνταγματάρχη. Του λέω το και το και το λοιπά. Διαβάζει, τα βλέπει αυτά ο Νικολαίδης, προσπαθεί να πάρει την Αθήνα, δεν του απαντάει η Αθήνα. Εσχεμένος, να μην του δώσει εντολές. Τον άφησε, σου λέει, θα πάρει. Ήταν ο Χανιώτης ο υπεύθυνος για την Κύπρο και τα λοιπά, ο ταξίαρχος. Οπότε, αφού είδε και από δεν παίρνει καμία εντολή από την Αθήνα και τα λοιπά, αποφασίζει μεσάνυχτα 2 η ώρα και τα λοιπά, κάνει συγκέντρωση, αυτό το είχε το δικαίωμα ο κάθε διοικητής και τα λοιπά, υπόψη είναι ο Νικολαίδης, αντικατέστησε τον Κονδύλι, έγινε ταξίαρχος και έφυγε μαζί με τον Παπαδάκη και τα λοιπά. Και ήρθε από το ΓΕΒ ο Νικολαίδης. 2 μέρες είχε και αυτός εκεί. Οπότε είχε δικαίωμα ο κάθε διοικητής να βγάζει περιμετρικά για ασφάλεια. Όχι να πάει στον χώρο διασποράς και τα λοιπά, 500 μέτρα και τα λοιπά, ή ένα χιλιόμετρο μακριά. Στο στρατόπεδο. Από το στρατόπεδο, περιμετρικά. Είχε το δικαίωμα αυτό για ασφάλεια. Οπότε κάνει συγκέντρωση και βγάζει. Οι άλλοι 11 η ώρα μπήκανε στα κρεβάτια τους. Σκαλεί μεσάνυχτα τώρα και τα λοιπά, που κάνει αυτή και τα λοιπά, και να βγουν όλοι έξω να πιάσουν και τα λοιπά. Έμειναν στο στρατόπεδο μέσα μάγειροι, αποθηκάροι και κάτι σκόρπια και τα λοιπά. Οπότε έβγαλε όλο το Σύνταγμα έξω. Το πρωί 5 παρατέταρτο, το τι έγινε εκεί, έπεσαν κάτι οβίδες και κάτι, έγιναν κρατήρες κάτω ενός. Όσο είναι εδώ τότε, έπεσαν εκεί, ήταν κέριο μέρος για αυτούς, οπότε άδειασε η Τουρδίκ, εσύ θα μείνεις μέσα στο στρατόπεδο. Άδειασε η Τουρδίκ, ήταν δίπλα, κολλητή ήταν. Από εδώ η Τουρδίκ, από εδώ η Ελβίκ. Και είσαι μέσα στο στρατόπεδο και δεν την βγάζεις. Για να είναι πάντα ότι είναι φυσιολογική κατάσταση. Έτσι θέλανε από την Αθήνα. Και κάνω στον Άγιο Ανδρέα, τελετές και γιορτές και τα λοιπά. Έτσι. Και φέρνουν και αντικατάσταση της Ελλήνης και τα λοιπά. Φέρνουν κρέμασμα. Εγώ έχω πει που λέει οι λύθοι ήταν οι προδότες και τα λοιπά. Έχω την εφημερίδα, τα νέα, θα σας τη δείξω κιόλα και τα λοιπά. Το έχω πει όχι τώρα, στην Εξέτα, στην Κύπρο. Και στην Κύπρο και στην... Τελικά... Μετά πέρασε ανακρίσεις βέβαια, έτσι. Ποιος?
Πέρασε ανακρίσεις μετά, γίνανε ανακρίσεις. Μετά, από την ελληνική σκοπιά. Έγινε, ναι. Ναι. Και πήγες κι εσύ. Δύο φορές. Δύο φορές. Εγώ τη δεύτερη φορά με τον Μπονάνο πήγα. Μαζί με τον Μπονάνο, δεύτερη φορά. Ο Σταθόπουλος, ο Λάμπρος Σταθόπουλος, πέθανε το μεταξύ. Θα ήμουν ο Σταθόπουλος, εγώ και ο Μπονάνος. Απέναντι ο Μπονάνος, και όταν πήγα εγώ, ήταν απέναντι ο Μπονάνος. Λέει, ποιος είναι ο κύριος, λέει στον Μπασαγιάννη, τον πρόεδρο της Επιτροπής. Λέει, και τα λοιπά, είπε το όνομά μου και τα λοιπά. Λέει, δεν το ξέρω. Λέει, πού να με ξέρεις. Εγώ, επειδή δεν με ξέρεις, λέει, δεν το ξέρω, λέει, και τα λοιπά. Και όταν έγινε αυτή η εξέταση και τα λοιπά, φύγαμε μαζί στο ασανσέρ, ήταν στο πρώτο, από το όροφο ήτανε. Πήραμε το ασανσέρ για να κατεβούμε κάτω, συναντηθήκαμε εκεί μέσα. Πρόλαβα και να του πω πέντε κουβέντες. Εγώ ήθελα να μάθω, του λέω, τι έγιναν οι πληροφορίες που έστειλα εγώ. Πέντε πράγματα, ότι αν μίλησε αυτός, μίλησε κι άλλο. Δεν σου απάντησε καθόλου, δεν σου μίλησε ποτέ. Είχε, τι θα μου λέει. Για λοιπόν, έχουμε συνεχίζομαι, Ναι. Οπότε, μένω 10 χρόνια συνεχώς. 5 πρώτη συντουρής και άλλα 5 μετά. Μετά τα 5 χρόνια παίρνω διαταγή του Κράτσιου. Με άκρους απόρριτη διαταγή να τοποθετηθώ διοικητή στο Δημότυχο. Φεύγω λοιπόν από την Κύπρο και πάω στο Δημότυχο. Μετά εκεί παίρνω εντολή να κατεβάσω τη μονάδα από το Δημότυχο στην Αλεξανδρούπολη. Άλλη μεταστάθμιση. Λοιπόν, οπότε γίνεται γι' αυτό, γιατί στο νότιο τομέα είχαμε αδυναμία στο δεύτερο σώμα στρατού που ήταν στην Καλλιούπολη και τα λοιπά. Οπότε έγινε και αυτή η μεταφορά. Μετά πάω στη γη. Πήγα στην Τουρκία. Πήγα 4 χρόνια. Στο Γενικό Προξενείο και τα λοιπά. Γυρίζω και όταν με τη μεταπολίτευση τότε που ήρθε το Πασόκ, όσοι ήταν παλιά κιόλα, εγώ έκανα 21 χρόνια, τότε είχα 15 χρόνια, όταν είδαν το όνομά μου ότι είχα 15 χρόνια εκεί, τα λοιπά, φασίστας αυτός, όχι τα λοιπά, από το παράθυρο μας πετώσαν όλοι και τα λοιπά. Και βγαίνει η πρώτη διαταγή να φύγω κι εγώ, τότε 8. Οπότε, σχαρίζοντας, λέω, αυτός γιατί έμεινε τόσα χρόνια, τι ήταν, τα λοιπά, σιγά, κάναν το, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα κομματικά και τα λοιπά. Ασχολήθηκαν με το κανονικό αυτό. Οπότε ακυρώνεται η μετάθεση και μένω άλλα 4 χρόνια σε εκεί. Και όταν θα έφευγα από την υπηρεσία και τα λοιπά, εγώ ζήτησα τη αιτήση μου και τα λοιπά. Ο Τσαγκρής ήταν ο βοηθός του Παπανδρέου. Αυτός είχε το πάνω χέρι. Αυτός ήταν μέσα και έξω και τα λοιπά. Και πήγα να τον αποχαιρετήσω και τα λέει τον Τζαγκρή. Οπότε μου λέει, θες να έρθεις στην υπηρεσία κάπου να περνάς, να πάλι δουσόδο στην υπηρεσία, σαν, όχι σαν αξιωματικός τώρα. Λέω, εγώ έχω προβλήματα και τα λοιπά. Αν θέλετε να έρχομαι κάπου κάποια ώρα να βοηθάω, να προσφέρω κάτι και τα λοιπά, λόγω πείρας και τα λοιπά, διότι έκανα και εκεί και εκεί και εδώ, τα λοιπά και τα λοιπά. Γέλασε αυτό. Λέει, και εγώ είμαι, και εγώ λέει, είμαι απόστατος, αλλά έρχομαι κάθε πρωί εδώ κανονικά. Εγώ είπα με τις ώρες έτσι. Εγώ δεν ήθελα λεφτά. Άτσα να πω κάτι να. Οπότε μου λέει, και εγώ είμαι έτσι, αλλά έρχομαι κανονικά στην ώρα μου και τα λοιπά. Έτσι έμεινα, έφυγα. Και όταν ήμουνα εν ενεργεία ακόμη, με τοποθετήσανε στη Λαμία. Υποδιοικητής ήταν μια επιστρατεύουσα αρχή. Δεν ήθελα να πάω εγώ, για να προστατευτώ για λίγους μήνες. Στον κούμπι τον Κούρκαφα, τον αρχηγό ΓΕΣ, ήμασταν φίλοι. Γιατί βγάλαμε το 67, ήταν διοικητής του, διευθυντής του δευτέρου γραφείου της Ιεραρχίας της 16 και τα λοιπά και τα λοιπά, και διατηρήσαμε όλη την αυτή. Και όταν ήρθε στην Κύπρο επιτελάρχης, μου έδωσε ό,τι ήθελα. Και αυτοκίνητο για τη μεταφορά του προσωπικού, και αυτοκίνητο και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ολοκληρώθηκε. Και έφυγα εγώ. Αλλά θα πω τώρα, όταν πήγα στην Αλεξανδρούπολη μετά, ήθελα να κάνω την περίφραξη της μονάδος που έκανε η ΜΟΜΑ.
Οπότε για ασφάλεια. Και χρειαζόμουν να κάνω για να γλιτώσω με και χρήματα, να μην τα δώσω με όλα σε εργολάβους κτλ. Να πάρω με από το μηχανικό εκεί ορισμένα εργαλεία και αυτά και να ελαφρύνω με τις αυτές. Και συνεννοώ με το μηχανικό, έχει σημασία αυτό που το λέω τώρα. Οπότε με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, άμα θες, κατέβα κάτω. Είναι στην άκρη κοντά ήταν εκεί, αυτά που λέω στη τώρα. Στη μάκρη, ναι, ναι. 8 χιλιόμετρα. Ένα ζουγάρι που ήταν και ο ΤΕΑ εκεί δίπλα, εκεί ήμασταν εμείς. Οπότε έρθα κάτω να. Εγώ είχα το. Κατέβηκα κάτω και είχε μια δουλειά με κάποιον εκεί, μου λέει, να συνεννοηθώ και τα λοιπά και θα πάμε να συνεννοηθούμε εμείς. Ένα συνταγματάρχης βάλει το κεφάλι του. Κοιτάω, διεύθυνση πυροβολικού. Ένα συνταγματάρχης βάλει το κεφάλι του, μου καλεί, κύριε Σεμφορίδη, όταν τελειώσουμε το μηχανικό, σε θέλω. Τελείωσα εκεί και τα λοιπά, πάω μέσα. Βλέπω ένα συνταγματάρχη, άγνωστο για αυτόν. Άγνωστο για μένα δηλαδή, δεν τον ξέρω πουθενά. Μου λέει, εσύ είσαι ο συνταγματάρχης, ο Σημειοφορίδης. Όχι, ο Σημειοφορίδης. Λέω, μάλιστα, σηκώνεται από το τραπέζι, μου δίνει το χέρι του, γεια σου, ήρωα Σημειοφορίδη. Καμιά φορά κάναμε αστεία, έτσι δεν είναι. Και το λέω ένας άγνωστος συνταγματάρχης να μου λέει εμένα. Λέω, κύριε συνταγματάρχα, λέει, κάνουμε αστεία καμιά φορά, γεια σου ήρωά μου, κτλ. Λέω, προσπαθώ να βρω αυτές τις μέρες αν έχω κάνει καμιά ηρωική πράξη κτλ. Πανταζόπουλος μου λέει. Α, πουλάκι μου, του λέω έτσι όπως έτσι αντέδρασα. Α, πουλάκι μου, έψαχνα σου πρω πολύ καιρό που ήσουν. Τι είσαι Πανταζόπουλος, του Λάμπρου, του Σταθόπουλου, του διοικητού του ΣΧΙΠ, ο επιτελής που έκανε τα δελτία. Προσωπικά δεν τον ήξερα εγώ, δεν τον έβλεπα. Μόνο τα χαρτιά και τα λοιπά. Αυτός έκανε. Καλά του λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ρωτάω πάντου, τι κάνατε τις τελευταίες πληροφορίες. Μηδιώντας, μου κούνησε το κεφάλι. Μου λέει, όπως ήταν το δελτίο το δικό σου, και αυτά που είχα και τα λοιπά, τα βούτυξα και τα πήγα στα επιτελεία πάνω. Στον αεροπορείο, στο ναυτικό και στο στρατό Ξηράς. Όταν το είδε ο ΑΕΔ, λέω, άμα το δεχτούμε αυτό που έφερες εδώ, σημαίνει πόλεμος. Θα το πάρεις, γιατί άμα δεν σημαίνει όπως είναι σημαίνει πόλεμος, πρέπει και αυτός πρέπει να κάνει τα αντίστοιχα. Τα δέοντα. Λέει, πάρ' το, να το ρετουσάρεις, να το φτιάξεις έτσι, να λέει και πόλεμος και μη πόλεμος. Λέω, να κάτσε καλέ, που με έδωσε εντολή και τα λοιπά, αντισυνταγματάρχησε εκεί τότε. Το πήρα κάτω λίγο, το διόρθωσα και το πήγα πάλι. Έτσι, έτσι έγινα. Για πόλεμο που λέμε και τα λοιπά. Έτσι, έτσι. Ναι. Πολλά τέτοια έχουμε στη ζωή τόσα τέτοια. Στην πορεία, μετά από τόσο καιρό, έχεις καταλάβει τι είναι αυτός ο περιβόητος φάκελος της Κύπρου? Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου? Είναι ένας φάκελος, είναι ένα χαρτί, είναι ένα κυβότιο, είναι μια ιδέα, είναι μια έκφραση, είναι να είχαμε να λέγαμε? Τι είναι αυτός ο φάκελος της Κύπρου? Επειδή θα φυγούν πολλοί όταν θα ανοίξει αυτός ο φάκελος, θα βγουν στη φόρα πολλά που δεν συμφέρει, σαν κράτος τώρα μιλάω εγώ τώρα, δεν συμφέρει στο ελληνικό κράτος να βγουν αυτά. Εγώ τους είπα, τι ρωτάτε εμένα? Έτσι τους είπα. Ένας άγγελος, 30 τόσοι βουλευτές να με ρωτάνε συνέχεια κτλ. Και ο καθένας έδινε τα δικά του κτλ. Τι ρωτάτε εμένα? Πάρτε αυτά που σας έστειλα σε ένα φάκελο τόσο. Τι λέει τώρα, αν άλλαξα γνώμη, αν δεν έκανα. Τι έλεγα εκείνη την ώρα, αυτά που γινότανε. Τι έλεγα εγώ? Μεθυσμένος ήμουνα? Ή τώρα άλλαξα γιατί πήρα λεφτά ή. Ξέρω εγώ. Πάρτε το φάκελο και δες. Αυτά λέει είναι κλειστά, είναι ακράτους απόρριτα. Δεν τα κουμπάει κανένας και τα λοιπά. Και το και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτά μου είπαν. Ναι. Ποιο είναι η στιγμή που σου εντυπώθηκε πιο πολύ? Μια σκηνή την οποία δεν θα την ξεχάσεις, δεν μπορεί να την ξεχάσεις. Ποιο να πρωτοξεχάσεις? Ποιο να πρωτοξεχάσεις? Να πεις ένα. Να το ξεχάσετε. Είναι σωρία. Ατελείωτο. Ένας αμήντατα να ήταν
επικεφαλής του στρατού, αυτός ο Γκανέζος και τα λοιπά, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. Με τόσες πληροφορίες αχνίζανε. Δεν χρειαζότανε. Ένας λοχίας που πήγε από τα Λίμ, θα του δέναν την ιδιεύση του στρατού και τα λοιπά, τη διοίκηση του στρατού και τα λοιπά, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. Τα πούλησαν. Έτσι. Γελάστηκαν. Ας το πούμε και έτσι, αλλά γελιέσαι, πώς γελιέσαι. Κάτσε στο σκαμί να μας εξηγήσει γιατί δεν πήρες αυτό, 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 αυτό. Γιατί δεν έγινε. Δεν έγινε δίκη, δεν έγινε. Είχα να πω πολλά κι εγώ. Όχι αυτά που είπα τώρα, ένα σωρό άλλα θα λέγαμε. Και βλέπω βέβαια ότι τα θυμάσαι όλα με λεπτομέρειες ακόμα μέχρι τώρα. Τα έζησα στα πιο δύσκολα μου χρόνια. Καλά, κι άλλοι τα ζήσαν, αλλά θυμάσαι αριθμούς, νούμερα, ημερομηνίες, ταξιαρχίες, μεραρχίες. Τα θυμάσαι όλα με λεπτομέρειες, σαν να μην θες να τα ξεχάσεις, έτσι. Όχι, γιατί γύρισα από τον τάφο. Γύρισα. Και μας χάθηκε μία ευκαιρία. Θα είχαμε εμείς με τον Ερντογάν τώρα και τον κάθε Τούρκο και τα λοιπά, θα μας ξεχνούσανε και θα γίνει και θα είχε γίνει και η Ένωση και θα λέγανε κάποτε τολμήσαμε να πάμε σε ένα άοπλο νησί και φάγαμε τα μούτρα μας. Και 100-200 χρόνια θα μας είχαν ξεχάσει. Ναι. Όταν στον Ινουνού πήγε ο Ντεκτάς, του λέει τόσο μας οι Ελληνοκύπριοι θα μας σκοτώσουν και τα λοιπά και τα λοιπά, δώσουν μας όπλα. Τι τους είπε ο Ινούνου. Αυτοί λέει θα μας ανοίξουν την πόρτα. Όταν θα φαγωθούν μεταξύ τους, θα περιμένουμε να φαγωθούν μεταξύ τους, θα μας ανοίξουν την πόρτα και θα μας ανοίξουν την πόρτα από μόνοι μας, χωρίς όπλα. Έτσι δεν είναι. Μας διαβάζουν οι τους. Θα έρθει η ώρα που έχει, θα φαγωθούμε εμείς και τα λοιπά, οπότε θα γίνει αυτό που θέλουν αυτοί. Κύριε Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Χάρηκα που μιλήσαμε. Ένας... Χαίρομαι που σφίγγω το χέρι σου. Τον Τζόκο τον έχετε ακούσει. Ναι. Μου είχε στείλει ένα... ο αφανής ήρωας και τα λοιπά. Θες να σας το δώσω ένα αντίγραφο. Ναι. Ε? Ναι. Φεύγεις και χάνομαι,
μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Τώρα φεύγεις κι αδίκες μη